Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Έχω τη μεγάλη χαρά να βρίσκομαι σήμερα και τη μεγάλη τιμή να βρίσκομαι στην κοπή της πίτας του Συλλόγου των Ολυμπιονικών. Έχω δίπλα μου την Ασημένη Ολυμπιονίκης και γνωστή από τους 12 θεούς που την έχουμε καλέσει, τη Βούλα Κοζομπόλη. Βούλα, σε καλησπερίζω. Καλησπέρα και από μένα. Είναι για μένα μια μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που με καλέσατε, γιατί θα πρέπει να το πω αυτό, ότι με καλέσατε με τη σύζυγο χωρίς να έρθω με κάμερες. Εγώ το πρότεινα και το θελήσατε, το χαρήκατε που θέλαμε να φέρουμε και τις κάμερες. Αυτό με τιμά ιδιαιτέρως και ήθελα να το πω και δημόσια. Θα ήθελα να μας πεις, σαν πρόεδρος, τις ευχές σου για το 2016, που είναι μια Ολυμπιακή χρονιά. Πριν πω και για το έργο σας. Ακριβώς. Πριν πω τις ευχές, να ευχαριστήσω και εγώ που ήρθες. Να πω ότι έχω συμμετέχει, όπως είπες και πριν, και στην εκπομπή σου, όπως και πολλοί άλλοι Έλληνες αθλητές. Και να πω ότι είσαι άνθρωπος που αγαπάς τον αθλητισμό και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Και αυτούς τους ανθρώπους τους τιμάμε και εμείς και τους εκτιμάμε. Και γι' αυτό είσαι και εδώ σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, συνεχίζοντας, να πω και εγώ τις ευχές μας. Όπως είπες, φέτος είναι Ολυμπιακή χρονιά. Αυτό που θέλω να ευχηθώ, είδες ότι σήμερα βρίσκονται πάρα πολλοί Ολυμπιονίκες όλων των ηλικιών. Έχουμε ακόμα και τον κύριο Ρουμπάνη, το γυρεότερο εν ζωή Ολυμπιονίκη, 87 ετών, ο οποίος, όπως είδες, είναι κοτσονάτος. Και την κόψατε και την πίτα και μαζί. Ακριβώς, και κόψαμε την πίτα μαζί, εξαιρετικός. Και έχουμε και παιδιά από πολύ μικρές ηλικίες που θα λάβουν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό λοιπόν που θέλω να ευχηθώ εγώ είναι σαφώς να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες συμμετοχές αφενός, μεγαλύτερες διακρίσεις και πιο πολλά μετάλλια. Και του χρόνου, καλή ώρα να είμαστε πάλι σε ένα άλλο μέρος που θα κόψουμε την πίτα μας. Και να είμαστε ακόμα περισσότεροι από τις επιτυχίες των παιδιών που θα έχουν φέρει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι δύσκολη η καιρή που περνάει και η χώρα μας και ο αθλητισμός, όσο να είναι, δεν είναι όπως ήταν παλιά, ούτε οι ίδιες επιχορηγήσεις. Πώς το βλέπεις όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί και η ψυχολογία των παιδιών δεν είναι και στο καλύτερό τους όπως ήταν κάποτε. Μπορεί να εισπράττουν αγάπη από τον κόσμο, αλλά όλα τα άλλα είναι σε πολύ δύσκολο πια πλάνο. Σαφώς και είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εγώ να πω ότι σαν Βούλα Κοζομπόλη και Ολυμπιονίκης Αργυρή νιώθω πάρα πολύ υπερήφανη και ευλογημένη που κατάφερα να είμαι στις καλές εποχές. Όχι κατάφερα, μάλλον οι συγκυρίες το έφεραν, να είμαι στις συγκυρίες καθαρά, να είμαι στην κατάλληλη ηλικία, στον κατάλληλο τόπο, την κατάλληλη στιγμή. Έτσι, τα παιδιά αυτά λοιπόν, σαφώς και είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για αυτά, για να κάνουν πρωταθλητισμό. Βλέπω συναθλήτριές μου και στο πόλο και βλέπω αυτά που είχαμε εμείς τότε και αυτά που έχουν τώρα. Είναι σαφώς πολύ λιγότερα, όπως είναι και σε όλα τα αθλήματα. Όπως να πω ότι η αγάπη που έχουν τα παιδιά όλα αυτά για τον πρωταθλητισμό και για τον αθλητισμό και για να δούνε την ελληνική σημαία να σηκώνεται, είναι τόσο μεγάλη που πιστεύω τα ξεπερνάει. Βεβαίως, ευτυχώς για μας, γιατί η πολιτεία, όπως είπες και εσύ, οι προϋπολογισμοί που δίνει στις ομοσπονδίες και για τον αθλητισμό είναι τουλάχιστον πεσμένοι 70% αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνεις πόσο μεγάλο είναι το ποσοστό μείωσης. Όμως ευτυχώς υπάρχουν κάποιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες και με το πρόγραμμα που έγινε με τον κύριο Καπράλο και την Ολυμπιακή Επιτροπή, το υιοθετήστε έναν αθλητή για το Ρίο, και με προσπάθειες που κάνουμε όλοι μας, ακόμα και εμείς οι Ολυμπιονίκες, με διάφορους γνωστούς που μπορούμε να έχουμε, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά και να φέρουν όσο το δυνατόν περισσότερες διακρίσεις στην Ελλάδα μας. Είναι γεγονός ότι άκουσα ότι σημειοφόρος θα είναι ο Σπύρος ο Γιαννιώτης. Το έχω ακούσει και εγώ, δεν ξέρω αν το έχουμε σιγουρέψει, αλλά σαφώς ο Σπύρος ο Γιαννιώτης το αξίζει και με το παραπάνω. Πέμπτη Ολυμπιάδα. Δεν το συζητώ και να του ευχηθώ και on camera, σαφώς πέμπτη Ολυμπιάδα, να του ευχηθώ λοιπόν αυτό το μετάλλιο που δεν έχει πάρει σε Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί τα έχει σαρώσει όλα τα μετάλλια εκτός από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, επειδή ξέρω ότι σταματάει μετά το Ρίο, γιατί έχει φτάσει και σε μια ηλικία, τα έχει κάνει πια όλα. Του εύχομαι λοιπόν αυτό το μετάλλιο που τόσο πολύ το θέλει και το θέλουμε όλοι μας για το Σπύρο, να το πάρει σε αυτή την Ολυμπιάδα. Και θέλω να το συμπληρώσω αυτό, ότι και εγώ τον είχα στην πρώτη, στη δεύτερη μου εκπομπή καλεσμένο στις Πέτσες μαζί με τον αγαπημένο μου φίλο τον Νίκο το Γέμελο και μας ήταν και πολύ γουρλής για την εκπομπή μας, γιατί ξεκινήσαμε πάρα πολύ δυναμικά με ένα τεράστιο αθλητή και ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Έτσι, τα παιδιά του Υγρού Στίβου έτσι είμαστε, να ξέρεις. Όλα εγώ, τα παιδιά εγώ θα την πιστεύεις, μπορώ να πω, όχι. Δεν ξέρω. Εσύ τι πιστεύεις. Όχι, νομίζω ότι έχεις την ίδια γνώμη και άποψη. Σε ευχαριστώ πάρα
πάρα πολύ. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Θα καλέσω τώρα και τη Βούλα τη Ζιγούρη να πει και εκείνη δύο λόγια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεγάλη μου χαρά, το ξαναλέω και τιμή που με καλέσατε σήμερα απόψε εδώ. Να είστε καλά και ό,τι καλύτερο επιθυμείτε. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα. Και καλή πορεία στο έργο σας, το οποίο πρέπει να πούμε δεν είναι ένα κοινό έργο, είναι λειτουργήμα. Ακριβώς και τώρα, όπως είπα και πριν, μέσα στην κοπή της πίτας, μας περιμένει και η συνεργασία καινούρια με τους Ιάπωνες Ολυμπιονίκες. Θεωρώ ότι είναι κάτι πρωτοποριακό. Εν όψει και των αγώνων του 2020 στο Τόκιο, αυτή η συνεργασία που θα φέρει κοντά τους δύο λαούς, θα μας φέρει κοντά τους Ολυμπιονίκες που έχουμε κοινούς στόχους να διαδώσουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε τις Ολυμπιακές αξίες και τον Ολυμπισμό. Έτσι και θα αποτελέσει και ένα. Και μία ένωση των δύο χωρών και σε τουριστικό επίπεδο, αν θέλεις. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλους να είστε καλά και ευχόμαστε πάντα τα καλύτερα. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας, 12 Θεούς, με την καλή μας φίλη, την γραμματέα του Συλλόγου Ολυμπιονικών και τέταρτη Ολυμπιονίκη, στη Βούλα τη Ζιγούρη. Και θα ήθελα να μας δώσεις και εσύ με τη σειρά σου τις ευχές σου για αυτή την Ολυμπιακή χρονιά του 2016. Εύχομαι η Ελλάδα φυσικά να κατακτήσει όσες περισσότερες διακρίσεις μπορεί. Είναι δύσκολο βέβαια να έχουμε τις επιτυχίες που είχαμε το 2004, την ποσότητα αυτή των επιτυχιών και την ποιότητα. Όμως πιστεύω ότι οι αθλητές, όπως κάθε άλλη φορά, θα βάλουν τα δυνατά τους, θα υπερβάλλουν αυτόν και φυσικά πιστεύω ότι θα έχουμε τουλάχιστον ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Επειδή είχα τη χαρά να έχουμε κάνει και άλλες εκπομπές μαζί, ξέρω εσείς ως Σύλλογος Ολυμπιονικών ότι επιτελείτε ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο. Θα ήθελες να πεις κάτι γι' αυτό? Ένα πολύ μεγάλο έργο. Γενικώς είμαστε άνθρωποι, έχουμε αποφασίσει ότι μέσα σε αυτήν την κοινωνία που μας ανέδειξε δεν θα πρέπει να μείνουμε απαθείς σε οτιδήποτε υπάρχει γύρω μας. Τα προβλήματα που υπάρχουν γύρω μας θα προσπαθήσουμε να έχουμε γνώμη, να την κοινοποιούμε και αν μπορούμε να λάβουμε μέρος στο να αλλάξει κάποια κατάσταση θα το κάνουμε ευχαρίστως. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλλωστε και κάτι άλλο. Είμαστε ευαισθητοποιημένοι σε όλα τα κοινωνικά προβλήματα. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί η Ελλάδα είναι πια γενικώς καταρακωμένη, χρειάζεται και έχει ανάγκη από εσάς που είστε όλοι πρότυπα για όλους να βάλετε, έτσι να το πω απλά, ένα χεράκι, να μαθαίνετε τα παιδιά, γιατί βλέπω και παρακολουθώ που πηγαίνεις, τους μαθαίνεις πάλι, η Βούλα τους δείχνει άλλα πράγματα, έρχονται και άλλοι Ολυμπιονίκες, όπως έρχεται η φίλη μου η Πηγή και πόσα άλλα παιδιά και η κυρία Πολύζου και πολλοί πολλοί άλλοι, γιατί εσείς τους δείχνετε δρόμο, τους ανοίγετε δρόμο και αυτό είναι κατ' εμέ και πιστεύω και κατ' εσάς ένα πολύ σημαντικό έργο. Προσπαθούμε να ανταποδώσουμε στην κοινωνία ό,τι μπορούμε περισσότερο. Η κοινωνία είναι αυτή που μας έχει φτιάξει, μας έχει φέρει εδώ που είμαστε και εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να ανταποδώσουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μου. Είναι μεγάλη χαρά και το είπα και προηγουμένως, μεγάλη τιμή που με καλέσατε να είμαι σήμερα εδώ. Και να ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές, το ξαναλέω ακόμα μία, ότι όποτε θέλετε οι 12 θεοί είναι πάντα στο πλευρό σας. Έτσι κι αλλιώς, όπως είπε ο φίλος μου ο Σιρανίδης και που θα δούμε το Σάββατο, είπε ότι έχουμε πάρει σειρά να μιλάμε όλοι οι Ολυμπιονίκες. Έχω πει επανειλημμένα ότι οι άνθρωποι του αθλητισμού είναι φίλοι μας όλοι. Και δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε θέση σε αυτή την εκπομπή και επίσης δεν είναι δυνατόν να μην υποστηρίξουμε όλους τους ανθρώπους του αθλητισμού, γιατί είναι πολύ σπάνιο άνθρωποι που προέρχονται από τις τάξεις του αθλητισμού και προσεγγίζουν αυτό που κάνουν με αγάπη και ενδιαφέρον, να μην βοηθούνται και να μην προβάλλονται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, έχω δίπλα μου την καλή μου φίλη, ασημένια και χάλκινη Ολυμπιονίκης, την Πηγή Δεβετζή. Πηγή μου, θέλω να μας δώσεις τις προσδοκίες σου και τις ευχές σου για το 2016. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχηθώ υγεία, όπως όλοι ευχόμαστε. Να μην έρθει ποτέ ξανά το 2015, ούτε για μένα ούτε για κανέναν άνθρωπο. Αγάπη μεταξύ μας, γιατί λείπει πάρα πολύ στα χρόνια μας. Εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και αγάπη πάλι στον εαυτό μας για να αγαπάμε και τους άλλους, γιατί αν δεν αγαπάμε τον εαυτό μας δεν αγαπάμε και τους άλλους. Θετική ενέργεια και επειδή είναι και Ολυμπιακή χρονιά, εγώ σαν Πηγή Δεβετζή και σαν Ολυμπιονίκης, όπως φαντάζομαι και οι υπόλοιποι συναθλητές μου θα πούνε, θέλω να ευχηθώ για τα παιδιά που έχουν προκριθεί να πάνε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίου το 2016, να έχουν πάνω απ' όλα υγεία, να μην έχουν τραυματισμούς
και να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους. Να βάλουν τα δυνατά τους, να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, που είναι υπέροχη χώρα και την αγαπώ πάρα πολύ, μακάρι ο αθλητισμός να μείνει εκεί ψηλά που ήταν και όχι να πέσει. Γιατί νομίζω ότι θέλουν να ισοπεδωθούν όλα. Μας αρμόζει λοιπόν σαν Ελλάδα μία μόνιμα ανωδική πορεία και στον αθλητισμό. Και στον αθλητισμό, ακριβώς όπως το είπες. Στην υγεία πάνω απ' όλα θα έλεγα εγώ. Βεβαίως. Στην υγεία. Να μην υπάρχουν φτωχοί και πλούσιοι. Θα προτιμούσα να υπάρχει μια μεσαία κοινωνική τάξη για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και να μην υπάρχουν αυτά τα έσχη που βλέπουμε, πρόσφυγες, να καταστρέφεται η χώρα, να γκρεμίζονται πόλεις. Θα μπορούσαν να ο καθένας, κόσμος. Σκοτώνεται κόσμος, θα μπορούσε ο καθένας να βρεθεί σε αυτή την κατάσταση. Αθώος κόσμος. Αθώος κόσμος και παιδιά, κυρίως παιδιά που δεν έχουν ζήσει τίποτα. Και γι' αυτό θέλω πρώτα απ' όλα να είναι στο μεγαλύτερο σκαλί η υγεία, ο αθλητισμός και όλα τα υπόλοιπα και ο πολιτισμός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν για ακόμα μια φορά μαζί μας και έχουμε καιρό εμείς να κάνουμε ακόμα μια εκπομπή, γιατί το ζητάει και ο κόσμος έτσι κι αλλιώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Φίλες και φίλοι, έχω κοντά μου την χάλκινη Ολυμπιονίκη Ρυθμικής Γυμναστικής, την Κλέλια την Πανταζή, μετά από πολύ μεγάλη επιθυμία των τηλεθεατών μας στους 12 Θεούς. Σε καλησπερίζω και θα ήθελα να ακούσω τις ευχές σου για το 2016 που είναι και μια Ολυμπιακή χρονιά. Έτσι. Επειδή βρισκόμαστε στην κοπή της πίτας του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, αυτό που θα ευχηθώ ως Ολυμπιονίκης είναι το 2016 να μεγαλώσει αυτή η οικογένεια των Ελλήνων Ολυμπιονικών και να έχουμε και άλλα Ολυμπιακά μετάλλια και διακρίσεις στο Ρίο το 2016. Γενικότερα, εύχομαι σε όλο τον κόσμο και το κοινό σας υγεία πάνω απ' όλα, γιατί όταν έχουμε την υγεία μας, έχουμε και τη δύναμη να κυνηγήσουμε πράγματα. Θα βρούμε και την αγάπη, θα βρούμε και την ευτυχία, θα βρούμε πολλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι στο εγγύς μέλλον να έχουμε και μία εκπομπή με εσένα, ένα αφιέρωμα που έχω την αίσθηση ότι το αξίζει στα μέγιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τη στιγμή που το ζητάει και το κοινό, θα το κάνουμε πολύ σύντομα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε λοιπόν στην εκπομπή μας ένα παλιό καλό γνώριμο, μία δόξα της Ελλάδος στην Άρση Βαρών. Βγάζουμε πολύ αρσιβάρων βέβαια στους 12 θεούς, αλλά νομίζω ότι επειδή είναι το άθλημα των αθλημάτων, όπως λέει και ο προπονητής σας, ο κύριος Γιάννης, ο Κατσαϊδόνης. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον μεγάλο μας ασημένιο Ολυμπιονίκη τον 96 στην Ατλάντα και δεύτερο παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Λεωνίδα Κόκα. Λεωνίδα, σε καλησπερίζω στην εκπομπή στους 12 θεούς. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και θα ήθελα να ακούσω τις ευχές σου για αυτή την Ολυμπιακή χρονιά, μια που βρεθήκαμε εδώ στην κοπή της πίτας των Ολυμπιονικών. Εύχομαι από μέσα την καρδιά μου αγάπη, ευτυχία και χαρά. Αν όμως από μέσα μας, από την καρδιά μας βγάζουμε αυτό, δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορούμε να νικήσουμε. Η βραδιά αυτή είναι σημαντική γιατί μαζευόμαστε όλοι οι παλιοί Ολυμπιονίκες και οι νέοι και λέμε τα νέα μας και βλέπουμε μια ευκαιρία να πούμε. Μα είπε και η Βούλα ότι μέσα είναι και πολλή ενεργία, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό μας φέρνει πίσω στο χρόνο αυτό που της επιτυχίας και επειδή εγώ θεωρώ πως Ολυμπιονίκη σημαίνει, όπως οι αρχαίοι μας προγόνως λέγανε, Ολυμπιονίκη σημαίνει χαρά και ευτυχία και αυτή τη χαρά και ευτυχία πρέπει να τη μοιράζομαστε, γιατί αυτό πηγάζει και από την αγάπη του κόσμου, αλλά δεν είναι μόνο δική μας, είναι του κόσμου, το μοιραζόμαστε και Ολυμπιονίκη σημαίνει αγάπη. Αγαπάς τα πάντα και εμείς αγαπάμε τα πάντα όπως μας αγαπάει όλος ο κόσμος, γιατί με την αγάπη του εμείς καταφέρουμε όλα αυτά. Η αλήθεια είναι πως αυτό, όταν είχαμε την εκπομπή με το αφιέρωμα στον Πύρο, είπε και εκείνος ότι έχουμε εισπράξει πολύ αγάπη από τον κόσμο και δεν θα ξεχάσει κανείς όταν κατεβήκατε που ο λαός, γιατί μιλάμε για λαοθάλασσα, από το αεροδρόμιο μέχρι το Καλλιμάρμαρο. Εγώ το πιστεύω βαθιά αυτό, πως χωρίς την αγάπη του κόσμου και την υποστήριξη του κόσμου, μιλάμε νοητικά, δεν θα μπορούσαμε να καταφέρουμε τόσα χρόνια όλα αυτό που καταφέρουμε και γι' αυτό τους ευχαριστώ από μέσα την καρδιά μου. Σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα και σε όλη τη γη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί η δύναμή σας ήταν απαραίτητο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μου. Σου εύχομαι να έχεις υγεία και να έχεις και επιτυχίες σε οποιοδήποτε τομέα βρίσκεσαι, αν είναι προπονητικός ή οποιοδήποτε άλλο τομέα. Αλλά πάνω απ' όλα σου ευχόμαστε και σένα και σε όλους τους αρσιβαρίστες που δώσατε την ψυχή σας για πράγματα που ενδεχομένως μπορεί και να μην ξαναγίνουν ποτέ, να είσαι πάντα καλά και να είστε πάντα ο δρόμος, το φως για όλα τα Ελληνόπουλα που ασχολούνται με την Άρση Βαρών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Φίλες και φίλοι, έχω δίπλα μου τα ωραίότερα μάτια που έχουν περάσει από τον Παγκόσμιο Στίβο, από όλες τις Ολυμπιάδες, θα πρέπει να το καταθέσω αυτό, η ασημένια μας και χάλκινη Ολυμπιονίκης μας και παγκόσμια πρωταθλήτρια, η Μιρέλα η Μανιάνη. Χαίρομαι πολύ που είσαι στους 12 θεούς και θα ήθελα να ακούσω τις ευχές σου για το 2016 που έπεται και μια Ολυμπιακή χρονιά για την Ελλάδα μας. Σε ευχαριστώ για τα ωραία λόγια. Την αλήθεια είπα. Να είσαι καλά. Για την χρονιά, αυτή τη χρονιά είναι πολύ σημαντική χρονιά για μας, γιατί όπως και εμείς πρώην Ολυμπιονίκες και Ολυμπιονίκες που έχουμε μαζευτεί σήμερα, είμαστε όλοι μαζί, θέλουμε αυτή η χρονιά να είναι μια χρονιά με επιτυχίες. Δεν έχουμε τις απαιτήσεις όπως παλιά, γιατί ξέρουμε ότι οι αθλητές μας τώρα πια έχουν περάσει πολλές δυσκολίες για να φτάσουν όποιο θέση θα πάρουν, έστω και τη συμμετοχή που κάνουν. Και πιο δύσκολα τα πράγματα και λιγότερα τα κονδύλια. Πάρα πολύ δύσκολα. Έτσι. Εμείς ήμασταν στην κρυσή εποχή που είχαμε βοήθεια, είχαμε το κράτος δίπλα μας, είχαμε ανθρώπους που μας αγαπούσαν. Εγώ σαν αθλήτρια και σαν συναθλήτρια με αυτούς τους αθλητές που πάνε σε αυτή την Ολυμπιάδα, το μόνο που μπορώ να προσφέρω είναι τη θετική ενέργεια και ό,τι χρειαστούν, έτσι σαν ψυχολογία πιο πολύ, γιατί ο αθλητισμός θέλει πάνω απ' όλα να έχει καλή ψυχολογία και μετά όλα τα άλλα τα υπόλοιπα. Και ξέρω ότι αυτά τα παιδιά αυτή τη στιγμή δεν πάνε με την κατάλληλη ψυχολογία. Αυτό το γνωρίζουμε κι εμείς, αλλά είναι η ψυχή του Έλληνα τόσο μεγάλη, τόσο... πώς να την πω τώρα, λεοντόκαρδοι είναι οι Έλληνες και πιστεύω ότι θα δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό και αυτό τους ευχόμαστε, να έχουν καλή επιτυχία και εσύ να έχεις καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις, σε οποιοδήποτε τομέα ασχολείσαι, στο κομμάτι το προπονητικό, οτιδήποτε άλλο κάνεις, και εύχομαι να είσαι πάντα καλά. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος δεν σας έχει ξεχάσει, ο κόσμος σας αγαπάει. Και αν έχουμε ένα λόγο που κάνουμε στους 12 θεούς συνεντεύξεις και καλούμε Ολυμπιονίκες, είναι για τα παιδάκια να μαθαίνουν τους ανθρώπους που έχουν τιμήσει, έχουν δοξάσει την Ελλάδα και που έχουμε νιώσει με εσάς τόσο πολύ περήφανοι και χαρούμενοι. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμή μας που συμμετέχουμε σε αυτή την εκπομπή και θέλουμε να είμαστε μέσα στα παιδιά, γιατί δεν θέλουν να μας ξεχνάνε. Όπως γιατί έχουμε εισπράσει τόσο αγάπη από τον κόσμο και αυτό μας έχει μείνει. Είστε πρότυπα. Αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Φτάνει όμως κάποια εκπομπή να τους δείχνει αυτά τα πρότυπα. Και όχι να μένουμε σε άλλα πράγματα. Να δείχνουμε και τους παλαιότερους. Και όχι μόνο τους παρόντες. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή επιτυχία τους αθλητές μας. Έχω δίπλα μου μια πολύ μεγάλη αθλήτρια, την Έρινη Αγκουάρα. Έκτη Ολυμπιονίκης στο Ελεύθερο, στην Κολύμβηση. Θα ήθελα να ακούσω, Νέρη, από σένα τις ευχές σου για το 2016 που είναι και η Ολυμπιακή μας χρονιά. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους τους αθλητές. Καταρχήν, όσο γίνεται περισσότεροι να μπορέσουν να συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς μας αγώνες. Είναι μια δύσκολη περίοδος δυστυχώς. Παρόλα αυτά, πολλοί αθλητές κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια και ελπίζω να καταφέρουν όσο γίνεται περισσότεροι να βρεθούν εκεί. Και από εκεί και πέρα, να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες επιτυχίες. Όπως πάντα ο αθλητισμός έχει φέρει τις επιτυχίες στις Ολυμπιάδες και αυτή τη χρονιά θα είναι μια αισιόδοξη νότα για όλους μας, πιστεύω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, έχω δίπλα μου έναν παλιό καλό γνώριμο, έναν άνθρωπο που είναι πραγματικά ο θρύλος του ελληνικού αθλητισμού και του παγκόσμιου αθλητισμού. Όταν μας έφερε 2 Ολυμπιακά μετάλλια και μάλιστα το πρώτο όταν ήρθε το Χάλκινο, αν δεν κάνω λάθος κύριε Πέτρο, πρέπει να ήταν το τρίτο που ήρθε μετά το 1896. Δίπλα μου ο κύριος Πέτρος Γαλακτόπουλος. Σε καλησπερίζω στην εκπομπή των 12 θεών. Είμαι πολύ χαρούμενος που μου δίνετε ευκαιρία
να σε έχω σε μια εκπομπή δίπλα μου και θα ήθελα να ακούσω τις ευχές σου για αυτή τη χρονιά μας στην Ολυμπιακή. Θέλω να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά να είναι στις καλές τους ημέρες, γιατί παίζει ρόλο και στα ομαδικά και στα ατομικά αθλήματα, να είναι στις καλές τους ημέρες την εποχή και τις ώρες των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό θα βοηθήσει πολύ η πολιτεία, οι προπονητές και οι ομοσπονδίες τους. Καλά, τίποτα άλλο. Καλά, να είναι καλά. Η πολιτεία ξέρουμε ότι λιγάκι τώρα χωλαίνουν τα πράγματα. Το ξέρουμε, αυτό το ξέρουν όλοι. Πρέπει, επειδή χωλαίνει η πολιτεία, πρέπει να της το πούμε ότι πρέπει να βοηθήσει, γιατί κάθε δύο χρόνια η πολιτεία δίνει την Ολυμπιακή φλόγα στους χειμερινούς και στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Λοιπόν, ένα μεγάλο ένα μεγάλο όφελος που έχει η Ελλάδα, που να του θυμώνται όλοι, είναι ότι κάθε δύο χρόνια δίνει την αρχή των Ολυμπιακών Αγώνων στους χειμερινούς και θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έστω μας δόθηκε η ευκαιρία. Θα πούμε περισσότερα άλλη μέρα. Θα γίνει αφιέρωμα κανονικότατο για όλους τους μεγάλους παλαιστές και εύχομαι υγεία και ό,τι καλύτερο επιθυμείτε από το μετερίζει που υπηρετείτε και την πάλη και τον αθλητισμό. Φίλες και φίλοι, έχω δίπλα μου, θα το πω, ένα από τα ωραιότερα κορίτσια σήμερα που είναι εδώ στην γιορτή, στην κοπή της πίτας του Συλλόγου Ολυμπιακών, την Ειρήνη Αϊδελή, η οποία είναι χάλκινη Ολυμπιονίκης στη ρυθμική γυμναστική, και θα ήθελα να μας πεις, Ειρήνη, τις ευχές σου για την Ολυμπιακή χρονιά που έρχεται το 2016 για τα παιδιά μας. Επειδή η χώρα περνάει πολύ δύσκολα, περνάει και ο αθλητισμός πολύ δύσκολα, που δεν θα έπρεπε. Γιατί ο αθλητισμός είναι κάτι πολύ όμορφο, είναι κάτι που όλοι μας ασχολώντας με τον αθλητισμό πετυχαίνουμε πολλά πράγματα, βάζουμε και στόχους, πράγμα που οι νέοι έχουν σταματήσει να βάζουν στόχους. Και έτσι οι αθλητές, λόγω Ολυμπιακής χρονιάς κιόλας, οι αθλητές που αγωνίζονται είτε με δικά τους έξοδα είτε κάτω από αυτές τις συνθήκες αυτής της χώρας, θέλω να σε ευχηθώ ολόψυχα να έχουν δύναμη, χωρίς τραυματισμούς, και τους εύχομαι κάθε επιτυχία, και όλοι εμείς οι Ολυμπιονίκες είμαστε δίπλα τους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε ό,τι κάνεις από εδώ και στο εξής, και το πιστεύω και εγώ αυτό ακράταντα, ότι όλοι εσείς οι παλιοί είστε δρόμος φωτεινός και για τους νεότερους και πρότυπα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας στους 12 Θεούς. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Μεγαλύτερο μηχανοκίνητο γεγονός στην Ελλάδα, 16 έως 17 Απριλίου, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Γιατί το μηχανοκίνητο είναι τρόπος ζωής. Η εταιρεία Excel, Πάνος Γεώργιος και Υιός Όμικρον Εψιλον, απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες επισκευαστές αυτοκινήτων και στόχος μας είναι να προσφέρουμε λιπαντικά υψηλής τεχνολογίας σε προσιτές τιμές. Τα λιπαντικά Excel παράγονται και συσκευάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια λιπαντικών με εξαγωγές σε περισσότερες από 75 χώρες. Τα λιπαντικά Excel πληρούν τις υψηλότερες αμερικάνικες και ευρωπαϊκές προδιαγραφές και πιστοποιούνται με εγκρίσεις από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες του κόσμου. 30004 Αχαρνές. 210-6204-366. www.excellab.com
xl.com. Η επιχείρηση Φωτεινάκης εδώ και 20 χρόνια παρέχει μια ολοκληρωμένη γκάμα των κορυφαίων ευρωπαϊκών μπαταριών της TAB για αυτοκίνητα γιοταχή, φορτηγά, σκάφη, μηχανήματα και φωτοβολταϊκά συστήματα. Με κύριο στόχο την άμεση εξυπηρέτηση και τις ανταγωνιστικές τιμές, σας προσφέρουμε διετή εγγύηση, ενώ έχουμε τη δυνατότητα αποστολής και πανελλαδικά. Επίσης, παρέχουμε έκπτωση έως 15% σε όλες τις μπαταρίες για ανέργους, φοιτητές, συνταξιούχους και σώματα ασφαλείας. Ζωσιμάδων 66 Εγάλεο 211 3811 www.fotbat.gr. Η εταιρεία Geekas Motorsport εξειδικεύεται στην συντήρηση των αυτοκινήτων του ομίλου VAG Group όπως Audi, Volkswagen, Seat και Skoda. Σε ένα πλήρως οργανωμένο χώρο με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και γνήσια ανταλλακτικά, είμαστε δίπλα σας για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, φροντίζοντας για την σωστή συντήρηση του αυτοκινήτου σας και δίνοντας άμεση λύση στο πρόβλημά σας. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν επισκευές, γρήγορο σέρβις, φανοποιία και βαφές, όπως επίσης ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση. Επίσης, στον χώρο μας θα βρείτε μια μεγάλη γκάμα από ελαστικά, ζάντες και αναρτήσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ελαστικά Μαυρομανόλης. Η επιχείρησή μας ασχολείται επιτυχώς με το εμπόριο ελαστικών από το 1996. Το 2006 στεγαζόμαστε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και με το σύγχρονο εξοπλισμό μας αναλαμβάνουμε και την επιδιόρθωση του ελαστικού σας για κάθε τύπο γιοταχή και μοτό. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε και μια μεγάλη γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτου. Αχανών 101 και Αιγαίου Πελάγους 64. Άνω Λιώσια 210-2482-53 και 210-2483-569. Στην Οικοπετρόλ διαθέτουμε ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών για τη διαχείριση του κτηρίου σας, όπως επίσης και το τμήμα Οικοπές και το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό μας για υπηρεσίες απολίμανσης. Σε εμάς θα βρείτε και το φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης, φτάνοντας εσάς άμεσα μέσω των ιδιόκτητων βιτίων μας. Μπορείτε να μας βρείτε στο κεντρικό κατάστημα Αργυρούπολης, αλλά και στα πρατήρια υγρών καυσίμων, στα ανατολικά προάστια στο Μενίδη, στα νότια προάστια στο Καβούρι και σύντομα στα δυτικά προάστια στον Ασπρόπυργο. Δρόσος. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Πιάνζιο. Εδώ και 25 χρόνια το άριστα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό εγγυάται την πλήρη και εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη του δικύκλου ή τρικύκλου σας. Στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο μας στηρούνται όλα τα ποιοτικά πρότυπα της Πιάνζιο, ενώ το τεχνικό επιτελείο εκπαιδεύεται σε τακτική βάση στις εγκαταστάσεις της μητρικής εταιρείας. Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου, σέρβις και φανοποιίας. Μεσολογγίου 16 και Γαλατσίου 77, Γαλάτσι. 210-2221-575 www.piagiodrap.gr. Ελαστικά Μέμος. Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται εδώ και 46 συναπτά έτη στον χώρο του αυτοκινήτου. Με την πολυετή μας εμπειρία και εξειδίκευση, προχωρούμε στην επισκευή και εμπορία ελαστικών, ζαντών και αναρτήσεων για το αυτοκίνητό σας. Το καταρτισμένο προσωπικό μας και ο τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμός τεχνικού ελέγχου εγγυώνται τον γρήγορο και ασφαλή έλεγχο του οχήματός σας. Η ασφάλεια των πελατών μας είναι η προτεραιότητά μας. Πεντέλης 62 Μάρουση 210-6715-287 και 210-8051-587 www.pitstopcenter.gr. Στο συνεργείο μας εδώ και 70 συναπτά έτη, είμαστε κοντά στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου για να επιλύσουμε κάθε του μηχανικό πρόβλημα. Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες διάγνωσης, συντήρησης και επισκευής για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων. Συνδυάζουμε την πολυετή πείρα και τις σύγχρονες τεχνολογίες, ενώ συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους οίκους ανταλλακτικών για εγγυημένα αποτελέσματα. Δεχόμαστε πληρωμές και μέσω πιστωτικής κάρτας. Μεσογείων 30 έως 36 Μαρούση 210-8028-635. Φανοποιείο Ότο Βλάχος Star Paint από το 1973. Έχοντας αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στον τομέα της φανοποιίας, παρέχουμε κορυφαίας ποιότητας υπηρεσίες βαφής, τοποθέτησης αντιλιακών μεμβράνων, ανθρακονημάτων και μικροεπισκευών για το αυτοκίνητο ή τη μηχανή σας. Επίσης, αναλαμβάνουμε εμείς την διεκπεραίωση της αποζημίωσης σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά σας παρέχουμε και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για το χρονικό διάστημα της επισκευής. Λεωφόρος Αλαμίνος 24, Κερατσίνη. 210-4904-888.
Είμαι Πίτα. Ψάχνετε τον καλύτερο γύρο της πόλης? Θα τον βρείτε στην οδό Κρέοντος, στα Σεπόλια. Με επαγγελματισμό και τήρηση των κανόνων υγιεινής, σας περιμένουμε να απολαύσετε τον μοναδικό μας γύρο, τα καλαμάκια και τα μπέργκερ μας. Επίσης, κάθε Σαββατοκύριακο ανέβουμε τις σούβλες μας για μοναδικές γευστικές απολαύσεις. Πραγματοποιούμε και delivery. Κρέοντος 79, Σεπόλια. 210-5158-899. Στο φανοποιείο Τριχάς Tuning, με εμπειρία 30 ετών, αναλαμβάνουμε τη φανοποιία, βαφή, γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάμπομα φαναριών. Επίσης, διαθέτουμε υπηρεσίες αναπαλαίωσης και μικροεπισκευών. Ακόμα, αναλαμβάνουμε τη διεκπαιρέωση πληρωμών αποζημιώσεων από όλες τις συμβεβλημένες ασφαλιστικές εταιρείες. Το καταρτισμένο προσωπικό μας σας εγγυάται άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση. Παύλου Μελά 15 και Ιασίου 1, Περιστέρι. 210-5778-872 και 6945 213-773. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε και απόψε στην εκπομπή του Elvcat Racing της Magic Club. Μαζί σας ο Κώστας Άνθιμος και ο Άρης Κόκας. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Δεν είπαμε που είμαστε, αν και το έχει μάθει πλέον ο κόσμος. Είμαστε στην Κρεπερή 78, στα Μελίσια. Λεωφόρο Δημοκρατίας 75. Εδώ έχω πιάσει πάλι την προεδρική. Έρχομαι πιο νωρίς, γι' αυτό στην πιάνω. Θα τιμωρηθείς γι' αυτό κάποια στιγμή. Να είσαι πιο νωρίς, θα προλάβεις να την πάρεις. Εντάξει, σύμφωνοι. Να σου. Σέψω τον κοινιά. Big Blue. Σιγά τα πρωταθλήματα, το ένα μετά το άλλο. Πριν όμως περάσουμε στην επικαιρότητα, να δούμε λίγο τις εξελίξεις στην ΟΜΑΕ. Ναι, αμέ. Είχαμε ναι. Γενική συνέλευση το προηγούμενο Σάββατο. Όπου το προηγούμενο Σάββατο είχαμε όντως τη Γενική Συνέλευση της ΟΜΑΕ. Ακούστηκαν και υπόθηκαν πολλά. Ναι, υπήρξαν διάφορες ενστάσεις, εντάσεις και ούτω καθεξής. Ναι, επειδή όμως η στάση δική μας σαν εκπομπή είναι να μην προχωρά περαιτέρω σε σχολιασμούς και βεβαιασμένες κινήσεις. Πριν ξεκαθαρίσει μια κατάσταση και επειδή εκκρεμεί μια αντιστοιχή ενημέρωση τύπου, θα κρατήσουμε αυτό το θέμα για μια πιο κατάλληλη χρονική στιγμή. Έχεις απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ μαζί σου. Διότι στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να έχουμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι πέρα από τις όποιες αντιθέσεις, ενστάσεις και ούτω καθεξής, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό διακύβευμα και δεν είναι άλλο από το μέλλον του εθνικού μας αγώνα. Του Ράλι Ακρόπολης. Σωστά, ναι. Μπορούμε όμως παρόλα αυτά να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας και να τους πούμε ότι η ΟΜΑΕ έχει ξεκινήσει τη διάθεση των αντιγράφων των δελτίων αναγνώρισης ομολογκασιών της ΦΙΑ σε κάθε ενδιαφερόμενο αγωνιζόμενο ή ομάδα, έχοντας εξουσιοδότηση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου για αυτό το σκοπό. Της ΦΙΑ, ναι, σωστά. Ναι. Τα δελτία αναγνώρισης αποτελούν επίσημα έγγραφα της ΦΙΑ, διατίθενται σε έγχρωμο χαρτί με υδατογράφημα της ΦΙΑ και είναι σφραγισμένα από την ΟΜΑΕ. Όσον αναφορά στο κόστος, αυτό προκύπτει από το κόστος του χαρτιού, όπως καθορίζεται πάλι από τη ΦΙΑ. Είναι στα 50 ευρώ για τα δελτία αναγνώρισης 100 σελίδες. 50 λεπτά. Όχι, είναι 50 ευρώ για τα δελτία αναγνώρισης 100 σελίδες και κάθε επιπλέον σελίδα κοστίζει 50 λεπτά.
με μέγιστη χρέωση τα 120 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, για αυτούς που ήδη έχουν πάρει από την ΕΛΠΑ. Για τους αγωνιζόμενους που έχουν ήδη το αντίγραφο δελτίου αναγνώρισης σε φωτοτυπίες από την ΕΛΠΑ για το 2016, μπορούν να αντικαταστήσουν με το επίσημο της ΟΜΑΕ χωρίς χρέωση, προσκομίζοντας τη σχετική απόδειξη πληρωμής της ΕΛΠΑ. Πολύ ωραία. Ας γίνουμε όμως πιο εξωστρεφείς. Να πάμε λίγο προς την Γαλλία πλευρά. Βλέπω εις φορές και το σχετικό έχω μπλουζάκι κλίμα, σήμερα. Έχω κλίμα. Όπου η Ρενό έκανε την επίσημη ανακοίνωση για την επιστροφή της, την πλήρη επιστροφή της, γιατί έδινε κινητήρισμα εκ τώρα, την πλήρη επιστροφή της στην Φόρμουλα 1, παρουσιάζοντας την ομάδα και το αγωνιστικό αυτοκίνητο. Το αγωνιστικό αυτοκίνητο θα φέρει το διακριτικό RS16, ουσιαστικά σε συνεργασία με τη Lotus, μετά την εξαγορά της Lotus, ενώ οι οδηγοί θα είναι ο Kevin Magnussen και ο Joëlon Palmier, μετά την απομάκρυνση του Maldonado. Μαζί με τον Μαντονάτο φύγανε και τα εκατομμύρια, αλλά όπως είπε ο Κάρλος Γκόν, η εταιρεία ήδη έχει εξασφαλίσει τα αναγκαία κεφάλαια και με τη βοήθεια του Έκλιστον, οπότε μπαίνουν δυναμικά σε μια πλήρη εμπλοκή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ας δούμε όμως το σχετικό βίντεο και συγχρόνως να απολαύσουμε και να θυμηθούμε μερικές από αυτές τις στιγμές. Το 1902, η Type K, εφοδιασμένη με τον πρώτο τετρακύλινδρο κινητήρα της Renault, κερδίζει το Rally Paris-Vienne. 1906, πρώτη συμμετοχή και νίκη για τη Renault σε Grand Prix σε δημόσιους δρόμους γύρω από το Le Mans. 1925, νίκη για τη Renault στο Rally Monte Carlo. 1973, κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι. 1977, η Renault παρουσιάζει τον πρώτο υπερτροφοδοτούμενο τούρμπο κινητήρα στην ιστορία της Formula 1. 1985. Ο Άιρτον Σένα κατακτά την πρώτη του νίκη στην F1 χρησιμοποιώντας κινητήρα της Renault. 1992. Η Renault, ως προμηθευτής κινητήρων, κατακτά το παγκόσμιο πρωτάθλημα με ίσως το πιο εξελιγμένο αυτοκίνητο στην ιστορία της Formula 1. 1995-1997. Τη συγκεκριμένη περίοδο οι κινητήρες Renault κατακτούν την πρώτη θέση του 74% των αγώνων της Φόρμουλα 1. 2005. Η Renault κατακτά ως κατασκευαστής το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. 2007-2013, η Renault αποτελεί το πιο επιτυχημένο κατασκευαστή κινητήρων στην F1 κατά την περίοδο των V8 κινητήρων. 2015, κατάκτηση του πρώτου παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula E. 2015. Ας ευχηθούμε λοιπόν στη Renault νέες επιτυχίες και κυρίως να συμβάλλει στην αναβάθμιση του θεάματος της σημερινής F1. Που είναι τέλειος μουντό μέχρι τώρα. Είναι μουντό. Έτσι. Να διακινδυνεύσω μια πρόβλεψη. Δεν είναι πολύ νωρίς. Δεν πρόκειται για αυτό που σκέφτεσαι. Α. Λοιπόν, πρόσεξε το εξής σενάριο. 2017. Δεύτερη χρονιά εμπλοκής της Renault στη Formula 1. Ήδη το 2016 έχει φέρει κάποια αποτελέσματα. Μπορεί να ανέβηκε πόντιουμ. Ενώ η McLaren συνεχίζει να μην φέρνει. Άστο, κατάλαβα. Πού το πας, σε κατάλαβα. Ο Ανόσο επιστρέφει για ακόμα μια φορά στη Ρινό και μάλιστα ερχόμενος εκ νέου της Μακλάρεν. Μες στο μυαλό μου είσαι. Μπορεί. Ναι, αυτό ακριβώς σκεφτόμουν. Πάμε στοιχήματα. Εγώ νομίζω ότι μάλλον θα συμβεί. Πάντως, αν είχαμε βάλει στοιχήματα για τον αγώνα του WRC στη Σουηδία, δεν θα είχαμε βγάλει και πολλά λεφτά. Κοίτα να δεις, αν εξαιρέσει το γεγονός ότι ο Ζιέ νίκησε για άλλη μια φορά, για άλλη μια φορά
Είχαμε όμως και πολύ θέαμα, έτσι, και πολλές ανατροπές. Σε αυτό έχεις δίκιο, ναι. Η πρώτη ανατροπή ήταν ότι οργανώθηκε ο αγώνας, μια και μόλις μια μέρα πριν από την έναρξή του, ήταν πιθανότερη η ματέωσή του παρά η διοργάνωσή του. Η Νάντσι Πλέσσα μας μεταφέρει το σχετικό ρεπορτάζ. Ooh, it's that time of year again when over 15,000 horsepower is gathering in the Swedish forest to battle against the Swedish fearing nature. Oh, how did he get away with that? Because he's still in the cage. Potentially 20 centimeters of snow tonight. Woohoo! The saga this year started as always in Karlstad. There, we were close to the superstar. Ja, det är superkul att vara tillbaka här i Karlstad. Det är fjärde året vi kör. Vi har 4 stycken åkare på skoter, 2 stycken åkare på krossen. Alla är peppade och nu drar vi igång det här. Rally Sweden 2016, här kör vi. It's a really great pleasure to drive here, but this year gonna be a little bit different and we'll have to adapt a new challenge. We want to thank you all for a tremendous weekend. This is the saga of the Rally Sweden 2016. We were closer to Collins Crest Arena. Rally Sweden! Jag är på Collins Crest för första gången. Jag har ingen aning om vart jag är. Eller vad som väntar mig. Jag tror det är lätt att jag kommer gilla. We were closer to the hardcore fan. Det bästa med rallyt är att vara ute i skogen och träffa vänner. Ett år utan Svenska Rally, det finns ingen. Svenska Rally är det bästa som finns. We were closer to people. Jag tycker det är väldigt roligt med Rally Sweden. Stämningen och alltihopa, helheten liksom. Ja, men det är en stor glädje att kunna komma ut i skogen, visa barna precis som min pappa visade mig när jag var 10 år. Glädjen och folkfesten här. We were closer to the party. Can you describe Rally Sweden in 3 words? Well, 3 words, one word, incredible. Snö, fart och spänning. Fast, snow and fun, let's say. And of course, we were close to the action. Oh! Well, I would hazard a guess that could be the young Frenchman's biggest accident of his fledgling career. Ogier said he was concerned about Patton's pace, and for good reason. 23.6 seconds quicker. Ogier's lead has been stripped down to 8.8. With only the power stage remaining, Hayden Patton ultimately would run out of kilometres to build a sustained challenge to the leader. And Sebastian Ogier, he's stormed home through the one remaining stage to make it 2 wins out of 2. Μόλις μια εβδομάδα πριν τον αγώνα, όλη η επαρχία Βέρμλαντ πάγωσε κάτω από ένα βαθύ πέπλο παγωμένου χειμώνα, επιτρέποντας σε ομάδες και διοργανωτές να ολοκληρώνουν σιγά σιγά τις προετοιμασίες για το μοναδικό αποκλειστικά χειμερινό αγώνα στο καλεντάρι του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι. Ο καιρός όμως έχει τους δικούς του κανόνες και ξαφνικά γύρισε σε νοτιά, υψηλές για τα δεδομένα θερμοκρασίες και πολλές βροχές, λιώνοντας όλο το χιόνι και καθιστώντας τις διαδρομές του αγώνα σε λωρίδες καλλιεργήσιμης γης. Τη στιγμή που οι πρώτες φήμες για μετακόμιση του Ράλι στον Καναδά άρχισαν να κάνουν όλο και πιο πιεστική την εξάπλωσή τους και οι τοπικές εφημερίδες έγραφαν ήδη για το τέλος του Ράλι Σουηδίας, ο επικεφαλής του αγώνα έβαλε τα ρέστα του στο άσπρο και επαληθεύτηκε. Μόλις μια μέρα πριν τον αγώνα, το θερμόμετρο έπεσε στα συνηθισμένα για την εποχή υπόγεια επίπεδα και την επόμενη όλη η επαρχία ήταν και πάλι ντυμένη στα λευκά, σαν πραγματικά η τελευταία εβδομάδα να μην υπήρξε ποτέ. Όχι όμως χωρίς συνέπειες, γιατί ακόμη και έτσι, κάποιες από τις ειδικές διαδρομές δεν είχαν προλάβει να καλυφθούν σε όλα τα σημεία τους με χιόνι, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν 9 από τις 21 συνολικά διαδρομές. Επιπρόσθετα, η διάσημη Collins Crest με το εντυπωσιακό χάσιμο και τις ακόμη πιο εντυπωσιακές χαμηλές πτήσεις των αυτοκινήτων έγινε 2 φορές. Ουσιαστικά, από το πλήρες πρόγραμμα πραγματοποιήθηκαν τα 2 τρίτα του, συνολικά δηλαδή 226 χιλιόμετρα. Σύμφωνα πάντως με τους κανονισμούς, ο αγώνας θεωρείται έγκυρος
και δίνεται το σύνολο των βαθμών όταν πραγματοποιείται το 50% του. Οι κορυφαίοι οδηγοί πάντως απέφυγαν να κάνουν και την εισαγωγική ειδική στο Thorsby εξαιτίας του γεγονότος ότι σε πολλά σημεία της οι πέτρες εξήχαν του πάγου, ξυλώνοντας ενδεχομένως τα καρφιά από τα ελαστικά για χιόνι ή πάγου, που είναι και τα μοναδικά διαθέσιμα στον αγώνα. Ο μόνος που το τόλμησε ήταν ο Χάιντεν Παντών, ο οποίος όχι μόνο έφερε το Hyundai του στον τερματισμό της διαδρομής, αλλά δήλωσε κιόλας ότι κάθε άλλο παρά δυσκολεύτηκε κάτω από τις ιδιόμορφες αυτές συνθήκες. Μοναδική λύση για τους διοργανωτές ήταν το ολονύχτιο καθάρισμα της διαδρομής και η ρήψη νερού που γρήγορα μετατράπηκε σε πάγο. Φυσικά, ακόμη και έτσι, δεν λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Ένα μεγάλο βαθούλωμα στη δεύτερη ειδική διαδρομή έκρυβε αρκετό νερό για να εξασφαλίσει συνθήκες υδρολίσθησης και μάλιστα σε ταχύτητες της τάξης των 120 χιλιόμετρων ανά ώρα. Ο τελικά νικητής Ogier ήταν το πρώτο θύμα, αλλά παρά την επαφή του με μια συστάδα δέντρων, κατάφερε να επιστρέψει στο δρόμο έστω και με έναν εμπρός στραβό τροχό. Τον ακολούθησε ο Μίκελσεν, ο οποίος ξεφόρτωσε ένα μεγάλο μέρος, όχι και τόσο περί του βάρους, από το εμπρός μέρος του αυτοκινήτου. Ο Γιάρη Μάτι Λάτβαλα αποδείχτηκε για άλλη μια φορά άτυχος, μιας και ήδη στην πρώτη δική έχασε την κίνηση στους εμπρός τροχούς. Παρ' όλα αυτά αγωνίστηκε όλη τη μέρα πισωκίνητος, μέχρι και την τελευταία ειδική της ημέρας, όταν μια πέτρα κατέστρεψε και την πίσω ανάρτησή του, ρίχνοντάς τον χαμηλά και στερώντας του κάθε ελπίδα για διεκδίκηση μιας καλής θέσης. Αντίστροφα ακριβώς, ο Τιερί Νεβίλ, επίσης από τους κορυφαίους στο ράλι Σουηδίας, έχασε τη μάχη για μια θέση ψηλά, όταν μια πέτρα άνοιξε σχισμή στο κέλυφος του πίσω διαφορικού, μετατρέποντας το Hyundai i20 του από τετρακίνητο σε προστιοκίνητο. Ο ομόσταυλός του Ντάνι Σόρντο τα κατάφερε αρκετά καλύτερα, μια και παρά το γεγονός ότι είχε να αντικαταστήσει ένα κατεστραμμένο ελαστικό, έφτασε στον τερματισμό και μάλιστα στην έκτη θέση. Την έκπληξη πάντως έκανε ο Χάιντεν Παντών, ο οποίος κατ' εξαίρεση είχε επιλεχθεί από την ομάδα του ως συμμετέχον στην επίσημη βαθμολόγηση WRC για το συγκεκριμένο αγώνα. Εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι ο Ogier έπρεπε να καθαρίζει τον δρόμο από το φρέσκο χιόνι, κατάφερε να παραμείνει σε θέση βολής, πιέζοντας μάλιστα δυναμικά. Μερικές φορές τόσο δυναμικά που οι ρόδες του πατούσαν εκτός δρόμου, τόσο που σε μία περίπτωση πήρε μαζί του το κολονάκι που οριοθετούσε το εσωτερικό μιας στροφής. Ευτυχώς για εκείνον, κατάφερε να μπαλώσει γρήγορα ένα μικρό άνοιγμα που δημιουργήθηκε στο ψυγείο και να συνεχίσει. Ακόμη και έτσι πάντως, η προσπάθειά του στέφθηκε με μία άκρως εντυπωσιακή για αυτόν και για την ομάδα δεύτερη θέση. Για την τρίτη σημαντική ομάδα του πρωταθλήματος, την M Sport Ford, η χρονιά δεν έχει ξεκινήσει και τόσο καλά. Πολύ περισσότερο που ο πολύπυρος στο χιόνι Mats Osberg θα μπορούσε να ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές για τη διεκδίκηση της νίκης, όπως άλλωστε φάνηκε μετά από τα μισά του αγώνα, όταν πλέον το χιόνι είχε στρωθεί για τα καλά στις ειδικές. Τότε όμως το πουλάκι είχε ήδη πετάξει, αφήνοντας αυτόν και την ομάδα του με την παρηγοριά της τρίτης θέσης. Ο έτερος οδηγός της ομάδας, Eric Camilli, βάλθηκε να αυξήσει το ετήσιο μπάτζετ της ομάδας, καταστρέφοντας το δεύτερο αγωνιστικό σε δύο αγώνες, αυτή τη φορά τουμπάροντας το Fiesta του. Καλύτερη μοίρα είχε το Fiesta R5 του Elfyn Evans, τερματίζοντας μέσα στη δεκάδα και μάλιστα μπροστά από αρκετούς έμπειρους οδηγούς της περιοχής. Το ειδικό βραβείο του άλματος Collins Crest απέσπασε ο Einid Brynjhildsen και μάλιστα με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, ο Νορβηγός πρωταθλητής έσπασε το ρεκόρ άλματος στο συγκεκριμένο σημείο, διαγράφοντας μια πορεία 45 μέτρων στον αέρα, τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα και μάλιστα με ένα αυτοκίνητο σημαντικά υποδέστερο σε υποδύναμη από τα κορυφαία WRC. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το δεύτερο καλύτερο άλμα ήταν μόλις 42 μέτρα και επιτέθηκε από τον κατά τα άλλα μάλλον χλωμό στη Σουηδία, Chris Mickey, με το ιδιωτικό Citroën DS3 WRC της PH Sport.
Καλύτερη ήταν η απόδοση του ρούκι στο τιμόνι του έτερου DS3 Greg Breen, ο οποίος τερμάτισε 8ος, πολύ κοντά στο Heinen Solberg, που επέστρεψε μετά από πολύ μνημεία απουσία και μάλιστα ξεκίνησε τον αγώνα χωρίς καθόλου δοκιμές. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το ιδιαίτερο και απόλυτα ατμοσφαιρικό ράλι της Σουηδίας, το οποίο μάλιστα θα παραμείνει για μια ακόμη τριετία στο καλεντάρι του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ως το μοναδικό επίσημα χειμερινό ράλι. Ευχαριστήσουμε την Άνση Πλέσα για την υποστήριξή της, τον Θεοφύλακτο Αργυρού που ήταν πίσω από τις κάμερες, εγώ ο Άρης ο Κόκας και ο Κώστας Άνθιμος. Σας χαιρετάμε, σας ευχόμαστε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο και προσοχή στους δρόμους. Και ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ. Καλή. The impossible made possible. Introducing the new Ford Focus with Active Park Assist to help you go further. Αποκτήστε το με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Η εταιρεία Alta Linea Varis από το 1990 προσφέρει κορυφαίας ποιότητας και αισθητικής προϊόντα στον χώρο του επίπλου κουζίνας, υπνοδωματίου, παιδικού δωματίου και μπάνιου. Είναι ωραίο να απολαμβάνεις τον χώρο σου και αυτή είναι η φιλοσοφία που υποστηρίζουμε. Απολαύστε την ιταλική αισθητική, ικανοποιήστε τις απαιτήσεις σας. Βάλτε στην καθημερινότητά σας δημιουργικότητα και απελευθερωθείτε. Γιατί κάθε προϊόν ή υπηρεσία που η Alta Linea έχει να προτείνει, σφραγίζεται από αδιαπραγμάτευτα κορυφαία ποιότητα. Alta Linea Varis. A place to live. Ορθοπαιδικά είδη Βλαχοδημήτρης. Εδώ και 15 χρόνια παρέχουμε στους πελάτες μας τα καλύτερα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Διαθέτοντας μια τεράστια γκάμα προϊόντων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες, από εξοπλισμό ιατρίου και νοσοκομιακές κλίνες έως βοηθήματα μπάνιου και όργανα φυσιοθεραπείας και οξυγονοθεραπείας. Τα προϊόντα μας διατίθενται και για ενοικίαση. Πυθαγόρα 5, Χολαργός. 210-6533-823. www.orthopedica.com. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Κουτούκης Χριστός. Επιθυμείτε να διαμορφώσετε, να διακοσμήσετε και να αναβαθμίσετε τον χώρο σας αξιόπιστα και οικονομικά? Εμείς σας έχουμε τη λύση. Γενικές και ολικές ανακαινήσεις κατοικιών και καταστημάτων, πλακάκια και είδη υγιεινής, υδραυλικές εφαρμογές, εγκαταστάσεις και συντηρήσεις καυστήρων και συστήματα φυσικού αερίου. Εδώ και 10 συναπτά έτη παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αισθητικής για εσάς και την οικογένειά σας. Γρηγορίου Αυξεντίου 62-64, Ηλίσια.
210-7759-214 και 6974-2260-95. Κωνσταντίνος Χριστίδης. Το κατάστημά μας δημιουργήθηκε το 1978 παρέχοντας υπηρεσίες με ευθύνη και συνέπεια απέναντι στον πελάτη. Ειδικευόμαστε στην κατασκευή και τοποθέτηση διαφόρων ειδών υαλικών όπως θερμονωτικούς και χωμονωτικούς υαλοπίνακες, καθρέπτες και κρύσταλλα, ενώ διαθέτουμε και υλικά διπλής ιάλωσης όπως διαμάντια κοπής, κόλλες, εξαρτήματα και βεντούζες. Η εμπειρία μας και η αγάπη για αυτό που κάνουμε αποδεικνύεται από τους ευχαριστημένους πελάτες μας. Ταταούλων 13 Βύρονας. 210-7655-080. www.christidis.pavlaglas.gr. Ψητοπολείο Αριστοφάνης. Εδώ και 25 χρόνια σερβίρουμε γεύσεις μοναδικές και πιάτα φτιαγμένα με τις πιο φρέσκες και ποιοτικές πρώτες ύλες αλλά και λιχουδιές που θα ικανοποιήσουν ακόμα και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο. Πρωταγωνιστές του καταλόγου μας είναι φυσικά τα κρεατικά μας, τα οποία προετοιμάζονται με σπιτικές μαρινάδες, όπως επίσης και οι σαλάτες μας που παρασκευάζονται καθημερινά με αγνά ολόφρεσκα λαχανικά. Η σωστή εξυπηρέτηση, η ευγένεια του προσωπικού και ο φιλικός χώρος είναι η πινελιά στα στοιχεία που έχουν μετατρέψει σε ένα ιδανικό στέκι για όλη την οικογένεια ή την παρέα. Η εταιρεία Fantasy Cleaning Service με εμπειρία 20 ετών είναι μια σύγχρονη εταιρεία παροχής υπηρεσιών και συντήρησης καθαρισμού. Έχοντας στη διάθεσή μας ειδικά επαγγελματικά υλικά και μηχανήματα, η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον χώρο των υπηρεσιών καθαρισμού με γνώμονα την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών, την άμεση εξυπηρέτηση, την επένδυση σε νέες τεχνολογίες για τη δημιουργία ενός ασφαλούς για εργασία περιβάλλοντος. Ακόμα διαθέτει ποιοτικές υπηρεσίες φύλαξης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με άριστη εποπτεία, εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μέσα ασφαλείας. Fantasy Cleaning Service. Εμπιστευτείτε μας και καθάρισατε. Από το 1998 μέχρι και σήμερα ασχολούμαστε αποκλειστικά με το πιο υπέροχο υλικό που δημιούργησε η φύση μας. Το ξύλο. Ως οικογενειακή επιχείρηση με ιστορία 50 ετών κατασκευάζουμε ό,τι ακριβώς μας ζητήσει ο πελάτης και πάντα χειροποίητα. Είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε ένα πλήρες πακέτο προμήθειας, κατασκευής και τοποθέτησης ξύλινων δαπέδων, προγυαλισμένων, laminate και PVC. Σε ντουλάπια κουζίνας, ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας και όλα τα παρελκόμενά τους. Δεν έχετε παρά να μας επισκεφθείτε ή να μας καλέσετε στον χώρο σας για δωρεάν μελέτη και διγραμματισμό. Το 1995 το φτιάχτο μόνο σου, με την ίδρυσή του, εισήγαγε και στην Ελλάδα μια νέα ευρωπαϊκή αντίληψη στο χώρο του ξύλου, που σαν στόχο της είχε αφενός να δώσει στον πελάτη την ικανοποίηση της δημιουργίας μέσα από το προϊόν και αφετέρου την δυνατότητα κατασκευής οικονομικών και ποιοτικών λύσεων με άμεση παράδοση μέσα από μια μεγάλη γκάμα υλικών και χρωμάτων. Προχωρούμε σε κατασκευές επίπλων κουζίνας, ντουλάπες, πόρτες, σύνθετα, έπιπλα γραφείου και μπάνιου. Χίου 53 Περιστέρι. 210-5776-713 και 6932-097-792.鍋山太平、お手柔らかに。三沢伊兵です。よろしく。すいません。大丈夫ですか？手は痛くありませんか？別に。次！
Inuyama Hyundai. Yoroshiku. Φίλες και φίλοι, κοντά σας και πάλι η εκπομπή 12 Coach, 12 Θεοί. Η σημερινή ενότητα είναι αφιερωμένη στην πολεμική παραδοσιακή τέχνη η Aido. Την τέχνη, τον τρόπο του τραβήγματος του Ιαπωνικού σπαθιού. Μια τέχνη που μας πάει πολλά χρόνια πίσω, επί φεουδαρχισμού και εμφυλίων πολέμων, τότε που ήκμαζε η μεγάλη Ιαπωνική κάστα των Σαμουράι. Βέβαια, στις μέρες μας τίνει να είναι μια πολιτιστική ιαπωνική κληρονομιά. Να πάρουμε μια γεύση από ένα βίντεο που τραβήχθηκε πρόσφατα σε μια πανοραμική διοργάνωση, να δούμε τι ακριβώς είναι το Aido. Αφιέρωμα στο Aido και πάμε στην παλιά φρουνιά των δασκάλων και τότε ενασχολούμενων κοντά μια 25 ετία, μάλλον παραπάνω από 25 ετία, νομίζω, όταν τέλη της δεκαετίας 80 ξεκίνησε το Aido. Αντώνης Μονσχονάς. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα.
Για πες μας μερικά πράγματα για το IAEDO που τόσο πολύ πιστά συνεχίζεις να εκπαιδεύεσαι και να εκπαιδεύεις. Το IAEDO είναι πιο πολύ τρόπος ζωής πλέον, έχει καταντήσει. Έχει ξεφύγει, δεν είναι μια πολεμική τέχνη. Είναι ένας τρόπος ζωής, ένας τρόπος έκφρασης, ένας τρόπος σκέψης πλέον για μας, που μπορούμε να αποβάλουμε το κάθε τι που μας ενοχλεί στην καθημερινότητά μας. Είναι μια αγάπη και θέλει πολύ πίστη και υπομονή. Ακούσατε, φίλες και φίλοι, η IAEDO, έτσι, μια σύνθετη λέξη που έχει να κάνει με τον DO, δηλαδή το δρόμο και τον τρόπο, και το EI, που είναι από το IAEDO, από το σπαθί. Ο δρόμος δηλαδή, η διάκριση της τέχνης της παλιάς εποχής, του τραβήγματος του σπαθιού. Υπάρχουν πολλά συστήματα στο χώρο του IAEDO. Βέβαια, εμείς ακολουθούμε μια παραδοσιακή μορφή, το Musujiki Ten Eisin Ryu. Νομίζω ότι η εθιμοτυπία στο στυλ και γενικά στο IAEDO είναι μοναδική. Είναι μοναδική, έχει να κάνει πάρα πολύ με το πώς αντιμετωπίζουμε την κατάσταση στο συγκεκριμένο. Είναι καθαρά αυτό που λέμε ο τρόπος τραβήγματος του σπαθιού. Τραβάω, είναι αυτό. Ξεκινάμε όλα από εκεί, ξεκινάμε από εκεί. Και βέβαια, όπως βλέπουμε, η ενδυμασία στο χώρο του IAEDO είναι συγκεκριμένη. Έχουμε το κιμονό από πάνω, που είναι η κέικογκι, η ποδιά που είναι το χακάμα, η όμπι που είναι η ζώνη και φυσικά το σπαθί. Στα πρώτα βήματα του, ο ενασχολούμενος έχει το εκπαιδευτικό σπαθί, που είναι το ξύλινο σπαθί, το οποίο το έχει και τον ακολουθεί πάντα στην εκπαίδευση, για να καταλήξει στο κανονικό σπαθί. Ένα σπαθί το οποίο, ανάλογα με την σφυριλάτηση που μπορεί να έχει, μπορεί να φτάνει και σε αξία αντίστοιχη με ενός καταδιοκτικού F16. Έτσι, υπάρχουν δηλαδή σπαθιά τα οποία έχουν πολύ μεγάλη συλλεκτική αξία. Αντώνη, να πάμε λίγο στην πράξη και να δούμε το IAEDO από κοντά. Πάμε λοιπόν. Η IAEDO, λοιπόν, αυτή η πραγματικά πανέμορφη τέχνη του τραβήγματος του σπαθιού, μεσουράνησε στην Ελλάδα τέλη της δεκαετίας του 80, πλέον είναι διαδεδομένη. Ξεκίνησε ένα φυτώριο μαθητών και ενασχολούμενων τότε τη δεκαετία του 80, με τον Ολλανδό Μάστερ Γιάν ντε Χάν και υπό την εποπτεία του μεγάλου Ιάπωνα δασκάλου Κομέισε Κικούτσι. Ένας από τους παλιούς, λοιπόν, ενασχολούμενος, ο οποίος συνεχίζει αυτά τα 25, 26, 27 συναπτά έτη να ασχολείται με το IAEDO και την τέχνη του τραβήγματος σπαθιού, είναι ο Κώστας ο Κογκότσης. Κώστα, σε καλωσορίζω και κοντά μας. Καλησπέρα, Σενσέι. Λοιπόν, πες μας τι σε συναρπάζει και συνεχίζεις να ακολουθείς αυτόν τον δρόμο της τέχνης του σπαθιού σαν ένας γνήσιος σαμουράι, να συνεχίζει να εκπαιδεύεσαι πάνω στο σπαθί. Είχα την ευκαιρία το 1987
να γνωρίσω το Καμισερίο Ζιουζίτσου. Μ' άρεσε η Ιαπωνική κουλτούρα, η Ανατολική κουλτούρα, και μέσα από αυτά θα μάθω την τέχνη της, την τέχνη του Σαμουράι. Μέσα σε όλο αυτό ήρθε και το θέμα του Ιάιντο. Καλή ώρα, ο δάσκαλος Σενσέι μας το έφερε στην Ελλάδα. Το παρουσίασε και μέσα αυτό ήταν το ένα δέσμο με το άλλο. Να έχει ο Σαμουράι την κίνηση το χεριό του, αλλά να έχει και την κίνηση του σπαθιού του. Και αυτό που με συνέπασε μέχρι και σήμερα είναι η κίνηση τραβήματος του σπαθιού, γιατί είναι ολόκληρη ερωτελεστία που χρειάζεται να το δώσεις, να το δει ο κόσμος πάρα πολύ καθαρά. Πραγματικά έτσι είναι. Όσοι έχουν ζήσει από κοντά την τέχνη του σπαθιού, δεν την άφησαν ποτέ. Να πάμε λοιπόν να δούμε στην πράξη την τέχνη αυτή, την Ιαπωνική πατροπαράδοτη, το Ιάιντο, την τέχνη τραβήματος του σπαθιού.
Η Άιντο, λοιπόν, το αφιέρωμα στην εκπομπή μας 12 Coach της παραγωγής της Magic Lamp. Η πανέμορφη αυτή η ιαπωνική τέχνη εδώ στον πολύ όμορφο χώρο του Dojo, της σχολής δηλαδή του Σενσέι Αντώνη Μοσχονά με τον Σενσέι Κώστα Κογκότσι. Ήταν η εκπομπή λοιπόν 12 Coach, ραντεβού την επόμενη φορά με κάτι καινούργιο πάνω στα μαχητικά θρήματα. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά.